Εκατοντάδες ταχυμεταφορείς διαδήλωσαν σήμερα το πρωί ενάντια στην προημερών ευνηδιαστική κίνηση της εταιρείας Seafood να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς περισσότερων από 100 εργαζομένων delivery, ώστε να γίνουν απομισθωτοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν είμαστε παιδιά! Δεν είμαστε παιδιά! Οδηγούν όλους εμάς τους διανομείς να δουλεύουμε ατελείωτα ωράρια, κυνηγώντας την παραγγελία για να βγάλουμε ένα μεροκάματο να πάμε το ψωμί της οικογένειας στο σπίτι. Περνώντας από το Υπουργείο Εργασίας, οι ταχυμεταφορείς παρέδωσαν τα αιτήματά τους για μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και ζήτησαν να ανασταλεί το άρθρο του νέου εργασιακού νόμου που, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, θεσπίζει τεκμήριο ότι οι συμβάσεις εργασίας των παρόχων υπηρεσιών στις πλατφόρμες δεν είναι εξαρτημένες εργασίας. Ένα ποτάμι αξιοπρέπειας στους δρόμους. Οι αόρατοι εργαζόμενοι έγιναν ορατοί. Φέρνουμε νομοθετική ρύθμιση που διασφαλίζει ότι οι διανομείς θα είναι κανονικοί εργαζόμενοι με μισθωτή σχέση εργασίας και το σύνολο των δικαιωμάτων. Καλούμε την κυβέρνηση να υπερψηφίσει. Ιδού η Ρόδος. Σημειώσαμε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν μια θέμητη πρακτική που δεν είχε σχέση με τον νόμο. Περνώντας από τον περισσότημο, το πορεία χαιρέτησε η Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με επικεφαλή στην Αλέκα Παπαρίγα, που δεν σταμάτησε να χειροκροτά. Παλείπουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες εταιρείας και ζητάμε συμβάσεις αορίστου, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουμε σήμερα. Εμείς οι διανομείς για να ζήσουμε αξιοπρεπώς, εμείς οι οικογένειές μας. Ανοίξτε να περάσουμε. Λίγο πριν τα γραφεία της εταιρείας που αναγκάστηκε πριν από λίγες μέρες να αναδιπλωθεί προσφέροντας ανανέωση των τρίμηνων συμβάσεων εργασίας, μια κλούβα των ΜΑΤ είχε κλείσει το δρόμο. Προς στιγμή επικράτησε ένταση. Μια αντιπροσωπεία των εργαζομένων τελικά συναντήθηκε με εκπροσώπους της διοίκησης, όπου τους ζήτησαν να κάνουν δεκτά τα αιτήματά τους, αλλιώς θα προχωρήσουν σε 24 ώρια απεργία και νέα μοτοπορία την Παρασκευή.